Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Δείτε σήμερα στο σεφ στην κουζίνα τον σεφ Λευτέρη Σουλιώτη να μαγειρεύει φιλετάκια γαλοπούλας με ξηρούς καρπούς και σάλτσα μοσχολέμονου και τον σεφ Αποστόλη Βαΐτσι να μας φτιάχνει ένα λαχταριστό ριζότο με μανιτάρια πορτσίνι και πόρτο αλλά και μια γευστικότατη σούπα βελουτέ μανιταριών. Καλό σας απόγευμα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι, μιας και ο Δεκέμβριος μπήκε και σηματοδοτεί τις γιορτές μας. Ο Δεκέμβριος είναι μήνας γιορτινός, έρχονται Χριστούγεννα, έρχεται και η Πρωτοχρονιά και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς που μας παρακολουθείτε θα ξεκινήσετε σιγά σιγά να κάνετε και το πλάνο των φαγητών που θα μαγειρέψετε τις Άγιες ημέρες που έρχονται πολύ πολύ σύντομα. Θα σας βοηθήσουμε όμως και εμείς, αυτό θέλω να σας πω, με πολύ ωραίες, έξυπνες, γρήγορες και οικονομικές συνταγές. Ο σεφ Λευτέρης Σουλιώτης είναι ένα νέο και πολύ ταλαντούχο παιδί, δεν μας έρχεται πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή. Δουλεύει σε ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα στα Τρίκαλα, στο ξενοδοχείο Αετών Μέλεθρον και είναι πανέτοιμος, όπως βλέπω εδώ πέρα στον πάγκο μας, να μας παρουσιάσει την συνταγή του, ο οποίος είμαι σίγουρος θα μας ενθουσιάσει. Καταρχάς, καλώς ήλθες εδώ στην κουζίνα μας, γνώριμα τα μέρη για σένα. Έτσι ακριβώς. Έτσι, θα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα? Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε γαλοπούλα. Γαλοπούλα που μας αρέσει και όλες πολύ. Είναι μια πολύ νόστιμη, πολύ γρήγορη και πολύ εύκολη συνταγή. Ναι. Θα κάνουμε φιλετάκια γαλοπούλας πανέ με ξηρούς καρπούς. Mm-hmm. Και γαρνιτούρα θα έχουμε ταλιατέλες. Ωραία. Με λαχανικά βουτύρου, τα οποία τα έχουμε κόψει και αυτά σε σχήμα ταλιατέλες. Ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά ένα-ένα που θα χρησιμοποιήσουμε στην συνταγή. Βεβαίως, για να ξεκινήσουμε από τη γαλοπούλα. Έχουμε τα φιλετάκια γαλοπούλας, 4 φιλετάκια καλά χτυπημένα. Έχουμε τους ξηρούς καρπούς, οι οποίοι ξηροί καρποί τους έχουμε χτυπήσει στο μούλτι. Ναι. Είναι φιστή και υγιεινής, κάσιους και φουντούκια. Ωραία. Μπορούμε να βάλουμε και αμύγδαλο, δεν έχουμε θέμα. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να βάλουμε από ξηρούς καρπούς. Έχουμε λοιπόν βρασμένα λαχανικά, τα οποία αφού τα έχουμε βράσει, τα έχουμε κόψει σε σχήμα τελειατέλας. Εσύ έχεις βάλει από ό,τι βλέπω εκεί πέρα καρότα. Καρότα και κολοκύθι. Και κολοκύθι, ωραία. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλο. Ναι, λαχανικό έχουμε. Ωραία. Και τελειατέλες. Έχουμε σάλτσα μοσχολέμονο, τα λεγόμενα lime τα λεμόνια. Το οποίο είναι μια πολύ απλή συνταγή, μια πολύ απλή εκτέλεση. Για να την κάνουμε, θέλουμε χυμό από lime και ελαιόλαδο. Mm-hmm. Ας πούμε στα 100 γραμμάρια χυμό lime θέλουμε 300 ml ελαιόλαδο. Αλάτι, πιπέρι και ζάχαρη και καλό χτύπημα, δεν είναι κάτι άλλο. Και παρμεζάνα. Και παρμεζάνα για τα ζυμαρικά μας στο τέλος για να δέσουμε λίγο. Σούπερ, ξεκινάμε, τι λες? Βεβαίως. Είσαι έτοιμος? Ναι, ναι. Για ξεδίπλωσε το ταλέντο σου εδώ πέρα. Πάμε. Βάλε τα γάντια σου και ξεκινάμε να φτιάξουμε σούπερ γαλοπούλα, παρακαλώ, που είναι. Ωραία. Και πολύ θρεπτική. Μας βοηθάει και την προτείνουμε και όλες ανεπιφύλακτα για σωστή διατροφή, έτσι. Το λένε ακριβώς. Και οι γιατροί και οι διατροφολόγοι. Έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά λίπους από τα περισσότερα πουλερικά. Βεβαίως, έτσι, μπράβο. Για αρχή θα τα απλώσουμε και θα τα αλατοπιπερώσουμε. Αλάτι, πιπέρι σου φέρνω. Ναι, αλατάκι, πιπεράκι. Ορίστε. Πιπεράκι λίγο το μήλο αν μπορείς. Μήλο, βεβαίως. Για να σε βοηθήσω κι εγώ. Για κανένα. Φέρεις λίγο το ελαιόλαδο. Λαδάκι. Λοιπόν, το μυστικό λίγο για να παναριστεί καλά και να μην φεύγουν οι ξηροί καρποί, λαδώνουμε λίγο τα φιλετάκια, ώστε να κολλήσουν. Για να κολλήσουν πάνω. Ναι. Σωστά. Μουσική.
Γρήγορο πάντως. Πολύ γρήγορο και πολύ νόστιμο φαγητό. Κοστίζει. Κοστίζει. Η γαλοπούλα είναι φτηνή, όχι. Έχει σχεδόν περίπου ίδια τιμή με το κοτόπουλο. Ωραία. Ένα σκέτο κοτόπουλο να πάρεις. Θα πλώσουμε σε ένα πιο μεγάλο σκεύος για να μπορέσουμε να πανάρουμε καλά τα φιλετάκια μας. Α, τα περνάς επάνω έτσι, τα γυρίζεις. Σαν πώς κάνουμε τη διαδικασία που τα αλευρώνουμε. Σαν σνιτσελάκια. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Απλά βάζουμε και... μόνο τους ξηρούς καρπούς. Απλά για να κολλήσουν επάνω θα πρέπει να τα βάλουμε στο μούλτι. Έτσι, να τα τρίψουμε καλά, να γίνουν πολύ λεπτά για να κολλήσουν. Πανάρουμε και τα βάζουμε κατευθείαν. Αφού το λάδι μας καίει. Λοιπόν, τα έχουμε περάσει από ξέρεις καρπούς. Ναι. Τα έχουμε βάλει και στο τηγάνι. Βεβαίως. Να δώσουμε λίγο και το λάδι για να πάει καλύτερα. Έτσι. Τώρα θα το δώσουμε ένα καλό χρώμα. Ήδη έχει αρχίσει και παίρνει χρωματάκι. Ναι. Θα δυναμώσουμε λίγο. Παίρνει έτσι άρωμα το φαγητό από τους ξηρούς καρπούς, ξηρή ναι, καρπή οι ξηροί καρποί άρωμα. Έχουν την ιδιότητα να βγάζουν τα αρωμά τους και τα έλαιά τους τα οποία έχουν όσο ζεσταίνονται και θα πάρει μια πολύ ωραία γεύση. Ωραία. Και σε συνδυασμό με τη σάλτσα μοσχολέμονου που θα ρίξουμε θα είναι γίνει σούπερ. Τέλειο. Ναι. Εσείς κυρίες και κύριοι μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας στο www.chefstinkuzina.gr και φυσικά να μας στείλετε και τα email σας στη διεύθυνση chefstinkuzina@gmail.com αν τυχόν έχετε την παραμικρή έτσι απορία. Βάζουμε και λίγο λαδάκι, ακόμη. Ναι, δεν βάλαμε πολύ για να μπορέσουν να σοταριστούν και να χρωματιστούν καλά. Κρατάει περίπου κανένα 5 λεπτό αυτή η διαδικασία. Γύρω στα 5 λεπτά για να το χρωματίσουμε και γύρω στα 15 λεπτά θα τα περάσουμε στο φούρνο. Ωραία. Μπορούμε να τα τελειώσουμε και στο τηγάνι, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θέλει πολύ χαμηλή φωτιά και συνέχεια γύρισμα γιατί παίρνουν εύκολα χρώμα. Καλά, και... να αποφεύγουμε κιόλας πάρα πολύ το τηγάνισμα. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε πιο συχνά το φούρνο για να τα ψήνουμε κιόλας. Έτσι ακριβώς. Τώρα θα μου δώσει ένα ταψάκι λίγο, Κωνσταντίνο. Ναι. Τα βάλουμε στο φούρνο. Έλα. Αυτό που έχει απομείνει θα το ρίξουμε μέσα ή όχι. Όχι, όχι, όχι. Τα περιτά τα κρατάμε. Δεν τα χρησιμοποιούμε. Και θα τα βάλουμε στο φούρνο στους 190 βαθμούς. Για περίπου 15 λεπτά. Για περίπου 15 λεπτά. Ωραία. Συνεχίζουμε όμως εμείς τη διαδικασία. Για να χρησιμοποιήσουμε ξανά το λάδι στο οποίο έχουμε ήδη τηγανίσει, ρίχνουμε μία φέτα μελιτζάνας. Διώχνει τις μυρωδιές. Θα κάνουμε την γαρνιτούρα μας τώρα. Λοιπόν, η γαρνιτούρα μας είναι ταλιατέλες μαζί με λαχανικά βουτύρου, το οποίο έχουμε κόψει σχήμα ταλιατέλας. Ταλιατέλες τις έχουμε ήδη βράσει εμείς, έτσι. Ναι, και τα λαχανικά είναι έτοιμα βρασμένα. Ένα μυστικό για να κρατάνε πολύ ζωντανό το χρώμα τους τα λαχανικά. Τα πράσινα και χρωματιστά λαχανικά γενικότερα και τα φρέσκα λαχανικά, σε βραστό νερό. Πρέπει να κοχλάσει το νερό και να ρίξουμε μέσα τα λαχανικά. Α, μάλιστα. Και το μυστικό ποιο είναι. Αφού είναι έτοιμα, τα βάζουμε κατευθείαν σε πάγο, σε παγωμένο νερό. Για να έρθει για η να θερμοκρασία. Ναι, σωστά. Για να πέσει η θερμοκρασία τελείως και να κρατήσει ζωντανό το χρώμα του. Ισχύει αυτό που λένε πως όταν βράζουμε τα λαχανικά χάνουν και τις θρεπτικές ουσίες που έχουν. Ναι, κοίτα, όσο πιο λιγότερο τα βράζεις τόσο καλύτερα. Γι' αυτό κοιτάμε να μην τα βράζουμε πολύ. Ωραία. Λοιπόν. Ξεκινάμε με βούτυρο. Ναι, θα βάλουμε λίγο βούτυρο γελατινό. Πιο περίεργο έτσι φαγητό που έχεις κάνει, Λευτέρη, περίεργο. Που είναι και πολύ, πολύ πλοκό, δύσκολο, αλλά... Αρκετά δύσκολο είναι, είπαμε, τα ψάρια, γι' αυτό μου αρέσουν και τα ψάρια. Είναι αρκετά δύσκολα σαν επεξεργασία κάποια κρέατα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Mm.
Θέλει να έχει και μαϊστρία όμως έτσι λίγο στο ψάρι, γιατί είναι θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Έχει πέρα. Ωραία. Αφού έκαψε το βουτυρό μας, θα ρίξουμε τα λαχανικά. Θα ανακατέψει τώρα όλο αυτό. Ναι. Μου δώσει λίγο το πιπέρι, το μήλο. Ορίστε. Μου δώσεις να ρίξουμε πολύ λίγο νερό. Για να ζεσταθούν λίγο και τα μακαρόνια μας καλύτερα. Λίγο ακόμα, εντάξει, πολύ ωραία. Άρχισε να μυρίζει, ε. Να. Γρήγορο πάντως είναι γενικά. Και δεν είναι γρήγορο, τίποτα πολύ. Το ιδιαίτερα δύσκολο. Τίποτα, όχι, όχι. Μπορείς πανεύκολο κάνεις... φαγητό. Πανεύκολο. Δεν θέλει ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά η σωστή διαδικασία να γίνει. Έτσι ακριβώς. Και όπως λέτε και εσείς οι σεφ, αν κάνουμε σωστή προετοιμασία από πριν, έχουμε πετύχει το 50-60%. Έτσι ακριβώς και παραπάνω. Και κάποιες λεπτομέρειες είναι πάντα αυτές που κάνουν τη διαφορά στο μαγείρεμα. Και έχουμε πει πάντα ότι οι συνταγές που δείχνουμε, οι τηλεθεατές μπορούν να τις προσαρμόσουν στα δικά τους έτσι ακριβώς, στα δικά τους επιθυμίες. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να αλλάξουν, παραδείγματος χάρη, τα λαχανικά. Τα λαχανικά, οτιδήποτε. Μπορεί να πάρουν κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς. Παρόμοιο. Ρίξουμε λίγο και την παρμεζάνα. Και η γαριντούρα μας είναι έτοιμη. Και σε δύο λεπτάκια περιμένουμε να γίνει και η γαλοπούλα μας για να στήσουμε το πιάτο. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στο φούρνο να δούμε τι γίνεται με τη γαλοπούλα. Βεβαίως. Για πάρε πετσουτούλα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ε, τι λέει. Η γαλοπούλα μας είναι έτοιμη. Δύο λεπτάκια. Κύριε και χρώμα. Και τώρα θα στήσουμε το πιάτο. Θα σου φέρω και ένα πιατάκι. Είπαμε 15 λεπτά στο φούρνο στους 230 βαθμούς Κελσίου και είναι έτοιμα τα γαλοπούλα. Στο τσέκι μέσα αυτά. Αυτά θα σταθεροποιηθούν εκεί πέρα, θα έχουν τόσο. Αν τα αφήσουμε λίγο επειδή έχει και την παρμεζάνα μέσα, θα κάτσουν, ναι. Τα πάντως κάνουν καλή δουλειά τα σκεύη εδώ πέρα τα τσέρκια, έτσι. Πολύ καλή σου δουλειά. Σου δίνουν σκεύιο, οτιδήποτε. Τώρα θα ρίξουμε το ζωμό μας σχολέμωνο πάνω στα φιλετάκια. Καλό είναι για να μην έχουμε, ναι, καλό είναι να μην έχουμε, για να μην έχουμε πολλά λάδια και να μην είναι και πολύ λιπαρό το φαγητό και λιγώνει. Θα τα ρίξουμε μέσα στο ταψί και μετά θα τα πάρουμε και θα τα στήσουμε στο πιάτο. Ναι, εκείνη την ώρα. Θα ρίξουμε τη σάλτσα μας σχολέμωνο. Βέβαια, αν θέλουμε, προσθέτουμε και μετά, έτσι. Ναι, όσο θέλουμε. Για να βουτήξουμε και λίγο δεύτερη που το ψωμί, καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει θέμα. Το πιάτο μας είναι έτοιμο. Τέλεια. Ορίστε. Φιλετίνια γαλοπούλας με ξηρούς καρπούς. Ό,τι καλύτερο.
Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω όμως, έτσι. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε τι πέτυχε εδώ πέρα. Το εγχείρημα. Ξεκινά από γαλοπούλα, Έτσι ακριβώς. Α, πολύ νόστιμο. Ταιριάζει πάρα πολύ με τους κύριους καρπούς. Τέλειο. Έγινε αλμυρή η σούπα σας. Βάλτε μία με δύο πατάτες μέσα και αφήστε τις να πάρουν μία βράση. Οι πατάτες θα τραβήξουν αρκετή αλμύρα. Πάμε αμέσως τώρα να δούμε την κάρτα με τα υλικά της συνταγής που μαγειρέψαμε εδώ πέρα μαζί με τον Λευτέρη Σουλιώτη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Για τα φιλετάκια γαλοπούλας με ξηρούς καρπούς και σάλτσα μοσχολέμονου, για 4 άτομα θα χρειαστείτε τα εξής υλικά. 600 γραμμάρια στήθος γαλοπούλας κομμένο σε λεπτά φιλέτα. 50 γραμμάρια φιστίκια υγιεινής ψύχα τριμμένα. 50 γραμμάρια φουντούκια τριμμένα. 50 γραμμάρια κάσιους τριμμένα. 200 γραμμάρια περίπου ταλιατέλες βρασμένες. 1 καρότο βρασμένο και κομμένο σε λωρίδες. 1 κολοκύθι βρασμένο και κομμένο σε λωρίδες. 100 γραμμάρια βούτυρο. Για τη σάλτσα μοσχολέμονου θα χρειαστείτε τα εξής υλικά. 100 ml χυμός από μοσχολέμονο lime. 350 ml ελαιόλαδο. Μία πρέζα αλάτι. Μία πρέζα ζάχαρη. Μία πρέζα πιπέρι. Αυτή ήταν η κάρτα με τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στην συνταγή και θα σου πω για ακόμη μια φορά ότι είσαι πολύ μεγάλο ταλέντο. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα εδώ στην κουζίνα μας. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά από τώρα για να υποδεχθούμε στο πλατό μας ακόμη έναν νέο και πολύ ταλαντούχο σεφ που μας έρχεται από τα Τρίκαλα, τον Αποστόλη Βαΐτσι. Πάμε σε διαφημίσεις σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί σας. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό της εκπομπής και κερδίστε ένα σερβίτσιο οικιακό προσφορά της εταιρείας Bizios. Δηλώστε συμμετοχή στέλνοντας email στη διεύθυνση chefstinkuzina@gmail.com. Καλή επιτυχία! Έπιπλα κουζίνας Στόζα. Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον. Ένας επίγειος παράδεισος στην πόλη των Τρικάλων. Οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός Bizios. 40.000 είδη σε 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Bizios. 7ο χιλιόμετρο Τρικάλο Λαρίσης. Πολυχώρος Θεσσαλής, 4ο χιλιόμετρο περιφερειακής οδού Τρικάλων Λαρίσης. Τηλέφωνο 243 10 77000.
μάρμαρα γρανίτες, χαχάμις, επενδύσεις τζακιών, σκάλες, πάγκι μπάνιου και κουζίνας και οποιαδήποτε εφαρμογή έχει σχέση με το υλικό. Μάρμαρα γρανίτες, χαχάμις, 5ο χιλιόμετρο Τρικαλών Καρδίτσας. Ζαχαροπλαστεία Φώτης. Μια γεύση που σε ταξιδεύει και ποιότητα που σε μαγεύει. Κωνσταντινοπολίτικα σιροπιαστά. Ποιότητα Φώτης φυσικά. Το ντεκόρ δεν είναι απλώς μια ιδέα. Είναι άπειρες. Με υπογραφή Σαμαράς. Δεκόρ Σαμαράς. Όπως λέμε, χειροποίητο το χαλί με προσωπικότητα. Μοκέτα που αποπνέει ζεστασιά. Κουρτίνα με διάχυτη πολυτέλεια. Ταπετσαρίες τείχου με στυλ και φαντασία. Δεκόρ Σαμαράς. Όλου του κόσμου οι ιδέες. Στο Δέλτα Λαρίσης. Τηλέφωνο 74.000 Τρίκαλα. Σε φωσί κουίκο με κουεστά σέρα. Πακαρά, το απόλυτο hot spot της διασκέδασης στα Τρίκαλα. Στρατηγού Σαράφη 10. Μια νέα συνήθεια γεννιέται στα καταστήματα οπτικών Fluka's Vision. Smart Fashion. Απεριόριστες επιλογές σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Νέες συλλογές από τα πιο διάσημα brands. Προσιτές τιμές σε όλα τα μοντέλα. Fluka's Vision. Πρώτο κατάστημα Ασκληπιού και Γαριβάλδη. Και δεύτερο κατάστημα Ερμού 9 Κεντρική Πλατεία. Βιολογικά προϊόντα Bio Products. Είδη διατροφής και συμπληρώματα, αφροδισιακά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, είδη παιδικής διατροφής, μελισσοκομικά με μέλι δικής μας παραγωγής. Βιολογικά προϊόντα, μουσείο γεύσης, Bio Products. Στρατηγού Σαράφη 43. Σαλάτες Βιοσάλ. Ακολουθώντας την παράδοση από το 1985. 5 χιλιόμετρο Τρικάλων Πύλης. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό της εκπομπής και κερδίστε ένα σερβίτσιο οικιακό προσφορά της εταιρείας Μπίζιος. Δηλώστε συμμετοχή στέλνοντας email στη διεύθυνση chefstinkuzina@gmail.com. Καλή επιτυχία! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο σεφ στην κουζίνα για να υποδεχθούμε τον επόμενο σεφ, ο οποίος θα μας βγάλει όλο του το ταλέντο επάνω στην κουζίνα μας και στη μαγειρική και θα υποδεχθούμε έναν πολύ ταλαντούχο σεφ, κυρίες και κύριοι, ο οποίος μας έρχεται για πρώτη φορά στην κουζίνα μας. Είναι ο Αποστόλης ο Βαΐτσης. Γεια σου, Αποστόλη. Καλώς ήλθες. Χαρά μου που έρθεις στην κουζίνα. Να είσαι καλά. Είναι τέλεια η κουζίνα σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Το στούντιο είναι απίστευτο. Χαίρομαι που σας βολεύει, γιατί κοιτάξαμε μάλλον να κάνουμε ένα στούντιο και όμορφο να είναι προς τους τηλεθεατές, αλλά και πολύ πρακτικό σε όλους εσάς που έρχεστε και μαγειρεύετε εδώ. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε σήμερα, πες μου, εδώ στην κουζίνα μας, για να ξετρελάνουμε, θέλω όλους τους τηλεθεατές. Σήμερα διαλέξαμε κάτι εύκολο, γρήγορο, ναι, οικονομικό και μιας και έχουμε φτάσει στο χειμώνα για τα καλά, θα ξεκινήσουμε μια σούπα, μια βελουτέμα νυταριών, που είναι εύκολη, μπορούμε να την κάνουμε ανά πάσα στιγμή στο σπίτι μας. Στα σούπερ μάρκετ παντού, στα μανάβικα υπάρχουν μανιτάρια, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα ειδικά. Mm-hmm. Και θα κάνουμε και ένα ριζότο. Γιατί... που είναι και το αγαπημένο μου, θέλω να σου πω έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ριζότο. Μιας και κάνουμε και σούπα μανιτάρια, θα κάνουμε και το ριζότο με μανιτάρια. Επιλέξαμε τα μανιτάρια τα πορτσίνη, τα φυτατωμένα, που βγάζουν ένα φοβερό άρωμα, απίστευτη γεύση. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε έτσι, για τις συνταγές, για να τα παρουσιάσουμε και στους τηλεθεατές μας. Πάρτε στυλό και χαρτί και σημειώστε σιγά σιγά όλα αυτά που θα σας δείξουμε εμείς αμέσως τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Ετοιμόμαστε για τη σουπίτσα μας. Θα χρειαστούμε μόνο μανιτάρια. Ναι. Σε συγκεκριμένη περίπτωση θα δουλέψουμε τα φρέσκα, τα μανιτάρια, τα λευκά, τα τσαμπιόνε. Μπορούμε να βάλουμε και πορτομπέλο αν θέλουμε μέσα μαζί, να κάνουμε ένα μίξ μανιτάριων. Ωραία. Πολύ ωραία. Θέλουμε. Θα χρειαστούμε λίγο νεράκι, λίγη κρέμα γάλακτος, περίπου μία κούπα για την ποσότητα που θα φτιάξουμε. Προαιρετικά θα χρειαστούμε κρουτών για το τέλος. Αλατάκι, πιπεράκι, τίποτα άλλο. Τέλεια. Και η σούπα μας είναι πολύ εύκολη. Εύκολα και απλά. Πώς ξεκινάμε, και ό,τι χρειαστείς από βοήθεια, εδώ είμαι εγώ. Γιατί κόβουμε... θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά αποκτώ και εγώ εμπειρία πάνω στην μαγειρική. Κόβουμε τα μανιτάρια μας, είτε τα κόβουμε με χέρι, αν θέλουμε τα σπάμε με το χέρι, δεν έχουμε πρόβλημα. Σ' άλλως θα τα πολτοποιήσουμε μετά, την κάνουμε βελουτέ. Βελουτέ τη λέμε γιατί είναι βελούδι νυφή της. Mm-hmm. Θα χτυπήσουμε με το ρολέντερ όταν τελειώσουμε. Έτσι ώστε θα δέσει κιόλας με αυτόν τον τρόπο η σούπα μας.
και... Είναι εύκολο αυτό. Α, νάτος. Τι θέλω και μιλάω, ρε σώρες. Λοιπόν, θα προτιμούσα τα χέρια λίγο πιο μαζεμένα έτσι, ναι, ώστε να μην κοπείς έτσι. Εκεί. Σηκώνεις τη μύτη και κατεβάζεις. Προσέχεις τα δάχτυλα μόνο. Ναι. Μάλιστα. Καλά, αυτά είναι λίγο δύσκολα. Καλά, τα πάμε, Κωνσταντίνε. Προσπαθώ. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και την επιλογή, ώστε δεν είναι ανάγκη, μπορούμε να τα σπάσουμε το χέρι έτσι. Ωραία. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα το, γιατί θα πράσουν πάρα πολύ καλά. Τα μανιτάρια πάντως, από όσο ξέρω, έχουν και αρκετές έτσι, εφαρμογές. Μπορούμε να τα μαγειρέψουμε έτσι, με διάφορους τρόπους. Πάρα πολλές και έχουν τεράστια θρεπτική αξία. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τα λιπαρά, έχουν ό,τι έχει και το κρέας. Και είναι και αρκετά υγιεινά κιόλας και τα προτείνουν πολύ στην διατροφή μας. Βέβαια, υπάρχει και κόσμος όμως που δεν τα τρώει κιόλας τα μανιτάρια, έτσι. Είναι αρκετοί. Αν εξαιρέσουμε τους αλλεργικούς, γιατί ναι, κάποιοι είναι αλλεργικοί, όχι μόνο στα μανιτάρια, σε πολλά πράγματα, περισσότεροι που δεν τρώνε μανιτάρια τα έχουν φάει λάθος μαγειρεμένα. Είτε έχουν δοκιμάσει παλιά σε κονσέρβα, είτε έχουν δοκιμάσει λάθος μαγειρεμένα, δηλαδή κακομαγειρεμένα. Γιατί πριν πολλά χρόνια, πριν αρκετά χρόνια, δεν ξέραμε να μαγειρεύουμε όλοι τα μανιτάρια. Καλά, ναι. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Τουλάχιστον στην Ελλάδα. Και πολλοί φοβούνται όταν θα συνιστήσουν να φάνε όλοι οι μανιτάρια για να το δοκιμάσουν. Δηλαδή δεν κάνει κακό. Μην βγάζεις συμπέρασμα αν δεν δοκιμάσεις πρώτα. Λοιπόν, ρίχνουμε ελάχιστο ελαιόλαδο. Εμείς είμαστε υπέρ και των βιολογικών προϊόντων, θέλω να σου πω εδώ στην εκπομπή. Τα χρησιμοποιείς εσύ στην κουζίνα σου, τα βιολογικά προϊόντα? Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Είναι λίγο μεγαλύτερο το κόστος βέβαια. Ελάχιστα, όχι. Ελάχιστα, ναι. Όσο περνάει ο καιρός, μειώνεται το κόστος. Ναι. Γιατί αυξάνονται και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Μπράβο, ακριβώς. Γίνονται και πιο διαδεδομένα κιόλας. Τώρα πόση ώρα θα τα έχουμε εδώ? Αυτά θα χρειαστούν περίπου, θα τα βάλουμε λίγο νεράκι, ναι, να βράσουνε. Σε Κωνσταντίνο μου ρίξει λίγο νεράκι. Περίπου ένα ποτήρι, γιατί το μανιτάρι σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι νερό. Είμαστε εντάξει. Αν χρειαστεί προσθέτουμε πάλι σε συνέχεια. Θα να σηκώσω και τα μανίκια, γιατί είμαι έτοιμος να λάβω δράση, έτσι, θέλω να σου πω. Όσο μέχρι που να βράσει η σουπίτσα μας, μπορούμε να δείξουμε και το ριζότο μας. Ναι, βεβαίως. Βάλτε το τηγάνι στη φωτιά. Για το ριζότο θα χρειαστούμε ρύζι ή αρμπόριο ή βιαλόνι ενάνο ή καρναρόλι. Το οποίο συνήθως γράφουν, οι συσκευασίες γράφουν ότι είναι για ριζότο. Θα χρησιμοποιήσουμε μανιτάρια πορτσίνα φυτοτωμένα. Βάζουν πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Λίγο βουτυράκι για να δέσουμε στο τέλος το ριζότο και να γίνει πιο ζουμερό. Και την παρμεζάνα μας. Παρμεζάνα τη θέλουμε τις σφλίδες για τη γαρνιτούρα στο τέλος, να το γαρνίρουμε. Και λίγη παρμεζάνα τριμμένη, την έχουμε εδώ. Ωραία. Και μαζί με το βουτυράκι να δέσει καλά το ριζότο. Και να το κάνει και λίγο πιο πικάντικο. Λοιπόν, ξεκινάμε να το φτιάχνουμε το ριζότο. Πάμε πολύ λίγο το κρεμμυδάκι. Το μυστικό για να μην δακρύζεις όταν κόβεις το κρεμμύδι, ποιο είναι, ξέρεις? Καλά να είμαστε όσο πιο μακριά είναι. Το καλύτερο. Εγώ έχω συνηθίσει να δακρύζω τώρα. Είναι μερικά κρεμμύδια, ό,τι και να κάνεις, Κωνσταντίνο, θα δακρύσεις. Για να μην κλαίτε όταν καθαρίζετε κρεμμύδια, αφήστε τα στην κατάψυξη λίγη ώρα πριν το καθάρισμα. Έχουμε κάποιο έτσι μυστικό, κάποιο tips που μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές για το ριζότο? Το ριζότο, όταν το βάλουμε στο τσέρκι μας, αν δεν έχουμε τσέρκι και το βάλουμε στο πιάτο, πρέπει να είναι ζουμερό, να έχει αρκετά υγρά μέσα. Ναι. Και να έχει δεμένα υγρά. Γι' αυτό θα βάλουμε το βουτεράκι μετά, θα το δείξουμε. Στην πορεία, όσο μαγειρεύεται, θα το δείχνουμε κιόλας. Να είναι ζουμερό και δεμένη σάλτσα. Να είναι χυλωμένο αρκετά. Εκεί είναι το μυστικό του ριζότο. Πάντως οι Έλληνες το επιλέγουν αρκετά το ριζότο. Ναι. Και ειδικά στις εξόντες τους, όταν πάνε να διασκεδάσουν και επιλέγουν φαγητό. Είναι όμως και νόστιμο εδώ που τα λέμε, έτσι, αρκετά. Και μπορεί να κάνουμε πολλά. Ριζότο λαχανικών, ριζότο θαλασσινά, οτιδήποτε θέλουμε. Και θαλασσινά είναι τρέλα. Θα ρίξουμε στο τηγάνι εδώ που έχουμε ξεκινήσει το κρεμμυδάκι, ελάχιστο ελαιόλαδο. Προτιμώ το ελαιόλαδο, είναι πιο υγιεινό στο μαγείρεμα. Λοιπόν,
προσοχή να μην μας καεί το κρεμμύδι. Τι κοστολόγιο έχει η συγκεκριμένη συνταγή, πόσο περίπου την κοστολογείς? Πάντα μαγειρεύουμε αυτά που δείχνουμε εδώ πέρα στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, είναι για 4 άτομα, έτσι. Το ριζότο τώρα θα το κάνουμε ένα ριζότο, συνήθως το βάζουμε για ορεκτικό, ναι, στη μέση. Θα βγει για 2 ριζότα συνταγή περίπου που θα κάνουμε και θα στοιχίσει κάπου στα 4 ευρώ, 5 ευρώ περίπου. Τίποτα. Τίποτα. Πάρα πολύ φθηνό δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, ρίχνουμε και λίγο τα μανιτάρια, ίσως να μαλακώσουνε. Σοτάρισμα. Θα σοτάρουμε και λίγο το ριζάκι μας. Μία κούπα ρύζι περίπου θα βγει μία κούπα του καπουτσίνο, όσο έχουμε εδώ. Θα βγει 2 ριζότα καλά. Ωραία. Λοιπόν, ρίχνουμε και το ριζάκι. Θα το σοτάρουμε και αυτό ελαφρώς και θα σβήσουμε με πόρτο. Γι' αυτό στη συνταγή μας δίνουμε με πόρτο. Αν δεν έχουμε πόρτο. Τι εναλλακτική λύση είναι? Μπορούμε να βάλουμε μια μαυροδάφνη. Προτιμήσουμε. Α, και αυτό ωραίο. Ναι, είναι σχεδόν το ίδιο. Απλά το πόρτο είναι λίγο πιο παχύρευστο, είναι πιο έντονη η γεύση. Αν δεν έχουμε και μαυροδάφνη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κόκκινο κρασί. Δεν θα γλυκίζει τόσο, αλλά. Επίσης και το κρασί το κόκκινο είναι πολύ καλό. Το έχουμε πει εξάλλου ότι η ελληνική κουζίνα έχει τόσες πολλές επιλογές. Οπότε μας δίνει αρκετές λύσεις. Εδώ ξεκινάει το καλό το παιχνίδι. Λοιπόν, στο ριζότο, επειδή δεν θέλουμε να χάσουμε το άμυλο, δεν βράζουμε το ρύζι πιο πριν, μπορεί να χάνουμε λίγο χρόνο έτσι, γιατί το άμυλο δεν είναι το ριζότο. Και θα ρίχνουμε, αν έχουμε καυτό νερό δίπλα μας, να ρίχνουμε λίγο καυτό νεράκι, ναι, μέχρι που να καταλάβουμε ότι το ριζότο είναι έτοιμο. Εμείς τώρα δεν έχουμε καυτό, ρίχνουμε κρύο, να ρίχνουμε λίγο. Σε λίγο στα μανιτάρια θα προσθέσουμε και λίγη κρέμα γάλακτος για να γίνει βελουτέ. Τα μανιτάρια θέλουμε να βράσουμε κάπου στα 10 λεπτάκια. Ωραία. Για τη σουπίτσα. Και θα είναι έτοιμα, έτσι. Ναι. Παίρνει και μια βράση με την κρέμα, τα χτυπάμε, τελευταία βράση και είναι έτοιμα. Τέλεια. Λοιπόν, όσοι έχετε απορίες από εσάς, κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθείτε, να σας πω ότι μπορείτε να στείλετε τα email σας στο info@gmail.com και φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα της εκπομπής στο www.chefstincuisina.gr, όπου εκεί θα δείτε και αναλυτικά όλα τα υλικά της συνταγής που χρησιμοποιούμε στο φαγητό που σας παρουσιάζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά και απορίες αν έχετε, μπορείτε να μας στείλετε τα ερωτήματά σας και ο Αποστόλης ο Βαΐτσης θα σας δώσει τις απαντήσεις του πάρα πολύ γρήγορα. Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε την κρέμα γάλακτος, έτσι. Ναι, στα μανιτάρια μας. Μια κούπα κρέμα. Μόλις πάρει βράση, θα το χτυπήσουμε με το blender που έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, η σούπα μας είναι έτοιμη να τη χτυπήσουμε. Έχει πάρει τη βράση. Θα λατήσουμε όμως πρώτα. Ναι. Ρίξουμε λίγο αλατάκι ώστε αν χρειαστεί να προσθέσουμε μετά. Να μην ρίξουμε κατευθείαν πολύ και λίγο πιπεράκι. Αν έχουμε λευκό πιπέρι είναι ακόμη καλύτερα. Δεν φαίνεται στη σούπα μας. Λοιπόν, θα παίρνουμε εδώ που έχουμε. Όσο νερουλή φαίνεται, τώρα που θα λιώσουν και τα μανιτάρια μαζί μέσα, θα γίνει μια πολύ ωραία κρεμμώδη σούπα. Μπορούμε αντί για μανιτάρια, αν θέλουμε να βάλουμε γλυκοκολοκύθα. Ναι. Χρειαστεί λίγο παραπάνω πράσιμο. Η γλυκοκολοκύθα ταιριάζει πάρα πολύ με τα λουκάνικα τοπικά που έχουμε όλοι εδώ πέρα στη Θεσσαλία. Το πράσινο. Μπορούμε να τσιγαρίσουμε λίγο το λουκάνικο, γλυκοκολοκύθα.
Καλή δουλειά κάνει πάντως, έτσι. Πολύ καλό, ναι. Η boss μας έχει πιστεύω ότι ένα ραβδοπλέτερ χρειάζεται σε κάθε σπίτι. Και είναι οικονομικό, δεν είναι κάτι, μια μεγάλη επένδυση για ένα σπίτι. Δηλαδή, εγώ όταν μαγειρεύω τα πάντα, δηλαδή, περνάω από ραβδοπλέτερ. Είτε είναι μια σάλτσα να πολυτέλει, είτε είναι μαρμελάδες διάφορες, περνάω από το ραβδοπλέτερ. Η boss μας έχει εξοπλίσει εδώ, σούπερ. Μια χαρά. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Ωπ, τώρα δείτε τι κάνει. Αποστολή, θα την άρσει εδώ, τι θα κάνω. Το κάνουμε στην άκρη. Έχουμε πολύ δυνατή φωτιά. Λοιπόν, αν είναι νερουλή πολύ, την αφήνουμε να βράσει λίγο. Αν η σούπα μας είναι πολύ πηχτή, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο νεράκι. Νερό, για να αραιώσει. Έτσι. Εδώ στην κοινωνία περίπτωση θα χρειαστούμε λίγο νεράκι, πολύ λίγο. Ώστε να βράσει λίγο ακόμη. Τώρα που αλέσαμε τα μανιτάρια είναι. Θα πράσει και το τελευταίο κομματάκι που έχουμε μέσα. Μυρίζει τέλεια. Τηλεθεατές μας, όταν Σάββατο, το δοκιμάσουμε στο σπίτι τους, θα καταλάβουμε τη μυρωδιά. Κάθε Σάββατο αυτό που φτιάχνουμε εδώ πέρα... Δεν ξέρεις, μαλλώνουν η ομάδα εδώ της εκπομπής. Ποιος θα φάει, τι θα φάει κτλ. Λοιπόν, εγώ θα χρειαστώ... Τι θέλεις τώρα? Μία κουτάλα. Σούπας. Ωραία. Τη σούπα μπορούμε να τη δούμε. Να την πάρουμε να έχει αυτή την υφή. Να είναι, ούτε, είναι πολύ αραιά, ούτε πολύ αραιά. Αλλά ούτε και πολύ πηχτή. Λοιπόν, να τη σερβίρουμε τώρα ή τη σερβίρουμε μαζί με το ριζότο. Όπως θες εσύ. Πρώτα να σερβίρουμε τη σούπα. Ξεκινήσουμε να δούμε πώς είναι σερβιρισμένη. Σφαίρα πιατό. Και να τελειώσουμε το ριζότο μετά. Ναι. Χρειαστούμε ένα πιάτο. Θα πάρουμε και ένα πιατάκι. Ώστε αν έχουμε καλεσμένους να είναι κάτι πιο όμορφο. Mm-hmm. Βάλουμε ένα. Βάλουμε μια χαρτοπετσέτα. Βάλουμε μια χαρτοπετσέτα, ναι. Κάτσε να σου δώσω. Χαρτοπετσέτα τη βάζουμε πρώτα για να μην γλιστράει το πιάτο, να το σερβίρουμε. Έτσι. Είδες, μαθαίνω κι εγώ σιγά σιγά. Έτσι. Αποστόλη, με αυτό το πράγμα εδώ πέρα μου έχει ανοίξει τόσο πολύ η όρεξη. Αμά. Μυρίζει τέλεια, μυρίζει κουστολή. Έφαγα κιόλας λίγο στις διαφημίσεις από την προηγούμενη συνταγή. Πώς τελειώσει η σεζόν, Κωνσταντίνο, μου σε βλέπω. Τούμπανο. Βάζει κιλάκια, είσαι και γυμναστική μετά. Τούμπανο. Λοιπόν, προαιρετικά, εάν θέλουμε, προσθέτουμε κρουτόν. Όπως το πάνω. Ωραία. Εμένα μου αρέσει το κρουτόν. Και εμένα πάρα πολύ. Αλλά να το βάλουμε τελευταία στιγμή γιατί είναι ζεστή σούπα και μαλακώνουν πάρα πολύ. Ώστε έχουν καλύτερη αισθητική, τα βάζουμε τελευταία στιγμή πριν το σερβίρουμε. Είτε είναι για εμάς, είτε είναι για καλεσμένους. Καλεσμένο. Και αν είναι για καλεσμένο και θέλουμε να τον ομορφύνουμε λίγο ακόμη, και ένα κλωναράκι μικρό. Ετοιμό. Μαϊντανό. Και η σουπίτα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, σούπα βελουτέ μανιταριών. Ορίστε. Αυτή είναι. Θα δοκιμάσω τώρα ή μετά? Μπορείς να δοκιμάσεις τώρα. Σφέρω κουταλάκι. Αλάτι είπαμε όσο θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει, μπορούμε να προσθέσουμε και μετά. Αν έχουμε και φρεσκοτριμμένο πιπέρι μπορούμε να βάλουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσω, φίλε μου, Αποστόλη. Οκ, κιόλας. Τρέλα. Σε πολύ λίγο είναι και το ριζότο μας έτοιμο. Τώρα κατάλαβες τα αρώματα που βγάζει το μανιτάρι αυτό, το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε λίγο την κάρτα με τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για την σούπα βελουτέ μανιταριών. Πάρτε στυλό και χαρτί, σημειώστε και επιστρέφουμε εδώ για να σας δείξουμε και το ριζότο με μανιτάρια, πορτσίνι και πόρτο, κυρίες και κύριοι. Φύγαμε, φύγαμε. Για τη σούπα βελουτέ μανιταριών για 4 άτομα θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: 500 γραμμάρια φρέσκα μανιτάρια, 1 ποτήρι νερό, 2 τρίτα του ποτηριού κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι, προαιρετικά λίγα κρουτών.
Λοιπόν, αυτή ήταν η κάρτα με... Εγώ συνεχίζω και τώρα βέβαια όση ώρα έπεφτε η κάρτα. Αυτή ήταν η κάρτα με τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στην σούπα βελουτέ μανιταριών. Και τώρα πάμε λίγο να δούμε, έχουμε περάσει στην τελική φάση εδώ πέρα, έτσι, για το ριζότο μας. Το ριζότο είναι σχεδόν έτοιμο. Από ό,τι βλέπετε έχει αρκετά υγρά ακόμη μέσα. Mm-hmm. Τα χρειαστούμε γιατί το ρύζι θα τραβήξει ακόμη υγρά και θα τα δέσουμε με λίγη παρμεζάνα τριμμένη. Ωραία. Και με λίγο φουτυράκι. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά τα δύο μας μείνανε. Εδώ θα προσθέσουμε αλατάκι. Προσοχή λίγο στο αλάτι γιατί και η παρμεζάνα είναι λίγο αλμυρή. Ναι, ναι. Και στο πιπέρι γιατί και η παρμεζάνα επίσης είναι και πικάντικο τυρί. Λίγο πιπεράκι. Προσθέσουμε λίγο μαϊδανό. Να βγάλει και αυτό στα αρώματα του. Σε περίπτωση που κάποιο δεν τρώει μαϊντανό, μπορεί να τα αφαιρέσει, έτσι δεν βάζει καθόλου. Μπορεί να τα αφαιρέσει, ναι, δεν υπάρχει. Σε δύο λεπτάκια θα αρχίσουμε να κάνουμε τη διαδικασία του δεξιού. Να ετοιμάσουμε το πιάτο μας. Ωραία. Πω, πω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, θέλω να πω στην παραγωγό μου που εκεί να μην μου επιτρέπετε από εδώ και στο εξής να δοκιμάζω να τρώω μάλλον τα φαγητά όταν τελειώνει η εκπομπή, γιατί δεν είμαστε σε καλό δρόμο, θέλω να σου πω. Παρόλο που γυμνάζομαι κιόλας και προσέχω και τη διατροφή, κάθε φορά που έρχομαι εδώ στο στούντιο και κάνουμε τις εκπομπές. Κωνσταντίνε μου, τι πράγμα. Αλλά όταν έχεις τέτοιο. Θα πάρω μία βέργα και μόλις βλέπω απλό ισχύει. Θα σου πίνω μόνο να δοκιμάζεις, όχι να τρως. Ναι, αλλά όταν έχεις όμως τέτοια φαγητά, λες πότε θα τελειώσει. Να γίνει, να φάμε. Προσθέτουμε ή παρμεζάνα τριμμένη. Το ριζότο το καταλαβαίνουμε όταν είναι δοκιμάζουμε λίγο, περιμένουμε κουταλάκι δοκιμάζουμε. Όταν κρατάει ελάχιστα το ρύζι, είναι λίγο άβραστο και έχει αρκετά ζουμιά, τότε αρχίζουμε τη διαδικασία ώστε να το τελειώνουμε σιγά σιγά με την παρμεζάνα μου, το φουτυράκι. Θα πρέπει όμως να φτάσει σε σημείο να είναι πολύ μαλακό, έτσι. Ναι, είναι αρκετά μαλακό, ναι. Ίσως να κρατάει λίγο. Είναι κάποιο το οποίο το τρώνε αρκετά άβρωστο. Ναι. Αν αλλά όταν όμως είναι καλά βρασμένο, είναι και πιο γευστικό κιόλας. Εμένα μου αρέσει αρκετά βρασμένο. Τώρα είμαστε σε ένα στάδιο το οποίο θα ρίξουμε το φουτυράκι. Για το ριζότο, ένα επιτυχημένο ριζότο, όταν φτάσουμε σε σημείο που όταν κουνάμε το τηγάνι κολλάει στα τυχώματα, είναι έτοιμο. Δηλαδή είμαστε στο στάδιο που δεν χρειάζεται να χάσουμε άλλα υγρά ούτε να έχει παραπάνω. Να κλείσουμε το φούρνο. Το κλείνουμε τις εστίες μας. Τις εστίες. Και το σερβίρουμε τώρα. Και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Πάμε. Άντε, αυτό περιμένω πώς το λέει. Αν δεν έχουμε τσέρκι. Μπορούμε να το βάλουμε στο κέντρο του πιάτου. Ή ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά να μου πεις όμως αν γίνεται αυτό. Μπορούμε να το βάλουμε σε μια μεγάλη κούπα και όχι, να βάλουμε το γιατί... πιάτο ανάποδα και να το γυρίσουμε ή δεν γίνεται. Θα χάσουμε τα υγρά, θα είναι ανάποδα τα υγρά. Α, ναι, σωστά. Και θα βγουν από πάνω μετά. Οπότε άκυρο αυτό. Γιατί το ζουμάκι το αρκετό. Λάθος. Αν θέλουμε να το σερβίρουμε για το σπίτι να φάμε εμείς. Υπάρχει. Καλά, τσέρκι μπορούν να βρουν παντού στο εμπόριο οι τηλεθεατές ναι. Και είναι και πάρα πολύ φθηνά. Λοιπόν, το μυστικό είναι να αρχίσει να βγάζει ένα πηχτό ζουμάκι γύρω. Α, ναι. Όταν αρχίζει και βγάζει το πιχτό το ζουμάκι γύρω-γύρω, είμαστε έτοιμοι. Ορίστε λοιπόν. Δεν έχουμε τελειώσει. Άθρωμε και την παρμεζάνα. Έχουμε τις φρύδες της παρμεζάνας, θα βάλουμε λίγες από πάνω. Καλά είναι το ριζότο να αφήσουμε 2-3 λεπτάκια, ώστε να δέσει καλά και να βγει το τσέρκι εύκολα. Να σου πω ρε Αποστόλη, να το βγάλουμε. Λοιπόν, το ζουμάκι έχει βγει αρκετά, είμαστε έτοιμοι. Συνήθως το βγάζω τώρα γιατί, όπως καταλαβαίνω, βιαζόμαστε. Ναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ορίστε. Ευτυχώς δεν το χαλάσαμε.
προστάσουμε και γύρω-γύρω κάποιες φλίδες και για ντεκόρ και η παρμεζάνα ταιριάζει στο ριζότο πάρα πολύ. Ορίστε κυρίες και κύριοι, ριζότο με μανιτάρια, πορτσίνι και πόρτο. Και εννοείται... Ήρθε η στιγμή. Ήρθε επιτέλους η στιγμή. Να δοκιμάσω. Δεν θα πάρω όμως πολύ. Γιατί... Για να δούμε. Θα καταλάβω από το βλέμμα σου. Είμαστε εντάξει. Και okay, κιόλας. Τέλειο. Εύκολο. Οικονομικό. Και πολύ νόστιμο. Γρήγορο. Αυτά είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά αμέσως τώρα για το ριζότο που φτιάξαμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Για το ριζότο με μανιτάρια, πορτσίνι και πόρτο θα χρειαστείτε τα εξής υλικά. Μια κούπα φυδατωμένα μανιτάρια πορτσίνι. 2 τρίτα της κούπας ρύζι αρμπόριο. Μία κούπα πόρτο. 2 κουταλιές τριμμένη παρμεζάνα. 1 κουταλάκι ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Μαϊντανό. Αλάτι. Πιπέρι. Φλέκς παρμεζάνας. Αυτά ήταν τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στο ριζότο με μανιτάρια, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αποστόλη το Βέιτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, χάρηκα που ήρθες εδώ στην κουζίνα μας. Να ανανεώσουμε ραντεβού. Γιατί όχι. Θες να έρθεις στο εορταστικό μας των Χριστουγέννων να δείξουμε κάτι πολύ ωραίο, επίσης. Έγινε. Δίνουμε ραντεβού στο εορταστικό επεισόδιο. Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, να κάνουμε κάτι σε κρέας τότε. Έτσι, μια χαρά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ακόμη ένα σεφ στην κουζίνα έφτασε στο τέλος του. Εύχομαι πραγματικά έτσι να σας δώσουμε ωραίες προτάσεις για φαγητό. Θα δώσουμε το ραντεβού μας εννοείται για το επόμενο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα με άλλους σεφ που θα έρθουν στην κουζίνα μας να μαγειρέψουν. Και μην ξεχνάτε, μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας στο www.sefstinkuzina.gr και την εκπομπή μας την βλέπετε σε επανάληψη κάθε Σάββατο βράδυ στις 11.15. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά! Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων. Έπιπλα κουζίνας Στόζα.
Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον. Ένας επίγειος παράδεισος στην πόλη των Τρικάλων. Οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός Μπίζιος. 40.000 είδη σε 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Μπίζιος. 7ο χιλιόμετρο Τρικάλων Λαρίσης. Πολυχώρος Θεσσαλής, 4ο χιλιόμετρο περιφερειακής οδού Τρικάλων Λαρίσης. Τηλέφωνο 243 10 77 000. Μάρμαρα γρανίτες, χαχάμις, επενδύσεις τζακιών, σκάλες, πάγκι μπάνιου και κουζίνας και οποιαδήποτε εφαρμογή έχει σχέση με το υλικό. Μάρμαρα γρανίτες, χαχάμις, 5ο χιλιόμετρο Τρικάλων Καρδίτσας. Ζαχαροπλαστεία Φώτης. Μία γεύση που σε ταξιδεύει και ποιότητα που σε μαγεύει. Κωνσταντινοπολίτικα σιροπιαστά. Ποιότητα Φώτης φυσικά. Το ντεκόρ δεν είναι απλώς μια ιδέα. Είναι άπειρες. Με υπογραφή Σαμαράς. Δεκόρ Σαμαράς. Όπως λέμε, χειροποίητο το χαλί με προσωπικότητα. Μοκέτα που αποπνέει ζεστασιά. Κουρτίνα με διάχυτη πολυτέλεια. Τα πετσαρίες τείχου με στυλ και φαντασία. Δεκόρ Σαμαράς. Όλου του κόσμου οι ιδέες. Στο Δέλτα Λαρίσης. Τηλέφωνο 74.000 Τρίκαλα. Σε φωσί κουίκο με κουέστα σέρα. Πακαρά, το απόλυτο hot spot της διασκέδασης στα Τρίκαλα. Στρατηγού Σαράφη 10. Μια νέα συνήθεια γεννιέται στα καταστήματα οπτικών Fluka's Vision. Smart Fashion. Απεριόριστες επιλογές σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Νέες συλλογές από τα πιο διάσημα brands. Προσιτές τιμές σε όλα τα μοντέλα. Fluka's Vision. Πρώτο κατάστημα Ασκληπιού και Γαριβάλδη. Και δεύτερο κατάστημα Ερμού 9 Κεντρική Πλατεία. Βιολογικά προϊόντα Bio Products. Είδη διατροφής και συμπληρώματα, αφροδισιακά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, είδη παιδικής διατροφής, μελισσοκομικά με μέλι δικής μας παραγωγής. Βιολογικά προϊόντα Μουσείο Γεύσης Bio Products. Στρατηγού Σαράφη 43. Σαλάτες Βιοσάλ. Ακολουθώντας την παράδοση από το 1985. 5ο χιλιόμετρο Τρικάλων Πύλης. Μουσική.